τον Πάτρικ από το Associated Press. Συνεχίζουμε εδώ. Η Μαρία Χούκλη είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Θα είμαστε εδώ όσο χρόνο χρειαστεί σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, αυτό το μεγάλο γεγονός. Θα πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα να συναντήσουμε τον Νότι Παπαδόπουλο, στέλεχος του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ένα δημοσιογράφο που έχει ζήσει στην Αμερική, έχει υπάρξει όσο τα αποκτήσει στην Αμερική και που μάλλον θα έχει να μας πει. Πριν το θέσει το πρώτο σου ερώτημα, Σταύρο, μια τελευταία πληροφορία. Ένα τηλεγράφημα αναφέρει ότι ο πρόεδρος Μπους, ο οποίος βρίσκεται σε αεροπορική βάση, στην αεροπορική βάση Όφου της Νεμπράσκα, ετοιμάζεται να συγκαλέσει μέσω τηλεδιάσκεψης σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου με όλα τα στελέχη, τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Αμήνης, τον Ρούντολφ Τζουλιάνι, τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, για να του δώσουν μια πρώτη εικόνα 7 ώρες μετά το φοβερό χτύπημα, του τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα ενεργήσουν από εδώ και πέρα. Η σύζυγός του και οι δύο κόρες του, αναφέρει το τηλεγράφημα, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Και έχουμε και το τηλεγράφημα που απέστειλε στον Κόλιν Πάουελ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Αναφέρει το απεχθές τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον του Αμερικανικού λαού ήταν στην πραγματικότητα ένα χτύπημα ενάντια στην ελεύθερη κοινωνία, τη δημοκρατία και το σύνολο της ανθρωπότητας. Ο λαός και η κυβέρνηση της χώρας μου, αναφέρει ο κ. Παπανδρέου, καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον Αμερικανικό λαό αυτές τις δύσκολες στιγμές και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια. Παρακαλώ, δεχτείτε, καταλήγει ο κ. Παπανδρέου, Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, τα θερμά μου συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια τόσων αθώων ζώων. Μάλιστα. Πρέπει να είναι πάρα πολλές. Να πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Τα Νέα να συναντήσουμε το στέλεχος του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας, τον Νότι Παπαδόπουλο. Καλησπέρα κύριε συνάδελφε. Σταύρο, καλησπέρα, τι έγινε. Φαντάζομαι τόσες φορές έχεις περάσει αρκετές φορές έξω από το Πεντάγωνο, εκεί στην Αμερική. Υπήρξε ποτέ η σκέψη ότι αυτό το κτίριο με κάποιο τρόπο μπορεί να βληθεί από έναν εχθρό? Καμία σκέψη θα μπορούσε να βληθεί το Πεντάγωνο ή ο Λευκός Οίκος και βέβαια πόσο μάλλον οι δίδυμοι πύργοι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω πως εκεί είναι και η παγίδα της όλης ιστορίας, δηλαδή η παγίδα του άτρωτου στο οποίο είχε μπει εδώ και πολύ καιρό η Αμερική, που την έκανε να εφησυχάσει και να έχει την εντύπωση ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εχθρό από όπου και αν έρχεται. Υπάρχει η εκτίμηση, η πρώτη εκτίμηση τέλος πάντων, ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιας μικρής τρομοκρατικής οργάνωσης ή τέλος πάντων μιας οργάνωσης που βασίζεται απλώς στο ακραίο συνέστημα και στην ακραία λογική κάποιων ανθρώπων. Ότι χρειάζονται Αμερικανοί πολίτες, ότι χρειάζονται πάρα πολύ χρήμα, ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη οργάνωση, ένα στέλιος σχεδιασμός. Ποια είναι η εκτίμησή σου? Δεν είμαστε ειδικοί πάνω στο θέμα. Βέβαια ο Σάμε Μπιν Λάντεν, ο οποίος υποτίθεται πως είναι ο κύριος ύποπτος πίσω από αυτή την επίθεση, μιλάνε ότι έχει δισεκατομμύρια δολάρια και έχει ανθρώπους πολύ πιστούς που θέλουν να δώσουν τη ζωή τους για αυτά τα οποία θεωρούν αυτοί σαν λύση στα δεινά του πλανήτη, που είναι η καταστροφή της Αμερικής. Άρα είναι πολύ λογικό να η θεωρία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή να ευσταθεί. Δηλαδή να είναι ο Σάμε Μπιν Λάντεν πίσω από όλη αυτή την επίθεση. Ναι. Οι άλλοι εχθροί, αυτοί που είναι φανεροί μέχρι τώρα της Αμερικής, που δεν έχουν μιλήσει, ενοχοποιούνται λες από αυτή τη στάση? Για ποιους μιλάμε? Αναφέρομαι ας πούμε, δεν ξέρω, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου και νομίζω ότι δεν υπάρχει δήλωση του Καντάφη και της Λιβύη. Κανένα τηλεγράφημα δεν έσπευσε να συνδέσει πάντως το χτύπημα με τον Καντάφη, ωστόσο ούτε και εκείνος από την πλευρά του έσπευσε να διαψεύσει. Ακριβώς γιατί υπήρξε η πληροφορία ότι μια ακραία Παλαιστινιακή οργάνωση, το Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, βρίσκεται πίσω από το χτύπημα. Έσπευσε ο Αραφάτ και άλλοι Παλαιστίνοι αξιωματούχοι να το διαψεύσουν. Το ίδιο έγινε και με τους Ταλεμπάν όσον αφορά τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Άλλη αναφορά για ενδεχόμενους, για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση, δεν έχει υπάρξει. Πάντως, αυτή είναι η ορατή, ας πούμε, εχθρή, το μυαλό όλων πηγαίνει εκεί πρώτα. Είναι πολύ δύσκολο κανένας να πει ότι μια χώρα σαν τη Λιβύη ή μια χώρα των διαστάσεων, των οικονομικών δυνατοτήτων της Λιβύης μπορεί να οργανώσει ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο θέλει μεγάλη υποδομή, θέλει εκπαίδευση, θέλει φανατισμό,
θέλει να ξέρεις με κάθε λεπτομέρεια το πώς λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα. Δεν αποκλείεται, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι, με κάποιο τρόπο, με υψηλής τεχνολογίας μέσα, να μπλοκάραν, να τυφλώσαν το σύστημα αυτοάμυνας του Πενταγώνου. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέει ο Νότης Παπαδόπουλος, ότι ίσως η Λιβύη δεν θα μπορούσε να διαθέσει αυτό το know-how, αυτή τη δυνατότητα να οργανώσει κάτι τέτοιο. Χωρίς βεβαίως κανείς να αποκλεί και τίποτα. Μαρία, να σε διακόψω. Μην τα βλέπουμε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, κυρίως μέσα από τα φιλμ, νομίζουμε ότι οι Αμερικανοί είναι απόρθητοι και ότι τίποτα δεν μπορεί να εξοδοτερώσει τις άμυνές τους. Θυμίζω ότι πριν από χρόνια ένα μικρό αεροπλανάκι είχε προσγειωθεί στην αυλή του Λευκού Οίκου. Ο Λευκός Οίκος έχει αντιπυραυλικό σύστημα, το οποίο μπορεί να ρίξει F-16. Και παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να και παρόλα αυτά το Piper, είχε κατέβει μέσα στο Λευκό Οίκο. Η έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα για Έλληνες ανάμεσα στα θύματα αυτών των τραγικών γεγονότων στις ΗΠΑ έχει αποδώσει κάτι, κύριε Παπαδόπουλε? Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις αυτή τη στιγμή Έλληνες ανάμεσα στους νεκρούς. Αν και δυστυχώς πιστεύουμε πως θα υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι δουλεύουν στο οικονομικό κέντρο, θα λέγαμε, της Νέας Υόρκης. Νότι, ποια θα ήταν η πρότασή σου για τίτλο αύριο στην εφημερίδα σας? Τι θα έβαζες εσύ αν σου το ζητούσαν? Νομίζω πως είναι καλύτερο να περιμένετε να δείτε την αυριανή εφημερίδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Νότι Παπαδόπουλο από την εφημερίδα Τα Νέα. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον κύκλο επαφής. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με άλλον δημοσιογράφο σε άλλη εφημερίδα αυτή ακριβώς τη στιγμή. Να πάμε με πληροφορούν. Ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Καλοκαιρινός, με πληροφορεί ότι μπορούμε να πάμε στο στούντιο 2. Ο συνάδελφος, ο Χρήστος Μαχαίρας, είναι εκεί. Έχει καλεσμένους διεθνολόγους, δημοσιογράφους. Για αυτή βεβαίως την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο 2 και εδώ θα είμαστε να μιλήσουμε και με τις υπόλοιπες εφημερίδες, με τους υπολείπους συναδέλφους και ό,τι άλλο σημαντικό αυτή την βραδιά να σας το παρουσιάσουμε. Αποφεύγουμε, λέει, τους τρελούς. Αποφεύγουμε τους άλλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Χρήστο. Μια δύσκολη μέρα, συνέχεια στο μαραθώνιο της νέας ελληνικής τηλεόρασης. Δυστυχώς δεν μπορούμε και δεν πρόκειται απόψε να πρωτοτυπήσουμε. Δεν θα διαφοροποιηθούμε από το κλίμα της βραδιάς, από ό,τι ακούγεται όλη αυτή την ώρα. Ευρώντητη η παγκόσμια κοινή γνώμη από όσα τραγικά διαδραματίζονται αυτές τις ώρες στην καρδιά της υπερδύναμης, νιώθοντας ταυτόχρονα ότι από αύριο τίποτα δεν θα θυμίζει ό,τι γνωρίσαμε στο παρελθόν. Δεν κατέρευσαν άλλωστε μόνο δύο τεράστιοι πύργοι στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Κατέρευσαν ίσως και οι βεβαιότητες με τις οποίες τρέφαμε τις εκτιμήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτά ακριβώς η σκυτάλη που πήραμε από το Σταύρο Θοδωράκη, γι' αυτά ακριβώς και η κουβέντα εδώ στο στούντιο με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους και έναν αναμονή του συναδέλφου του Γιάννη του Λοβέρδου. Να καλησπερίσω στο κεντρικό στούντιο της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης τον κύριο Αλέξανδρο Κούτσι, επίκουρο καθηγητή του Παντίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, και τον συνάδελφό του στο ίδιο πανεπιστήμιο, στον Πάντιο, τον κύριο Στέλιο Αλιφαντή, διεθνολόγο επίσης. Μαζί μας θα έχουμε τη δυνατότητα εντός ολίγου να έχουμε και τον διευθυντή σύνταξης του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον Νικόλα Βουλέλη, για μια συζήτηση, γιατί άλλο, για όσα διαδραματίζονται αυτές τις ώρες και που πάνω τους είναι στραμμένη η φακή των διεθνών ειδησιογραφικών μέσων. Να ξεκινήσουμε όμως από το στούντιο και νομίζω ότι, κύριε Κούτσι, ίσως ήταν επιβεβλημένο στην αρχή μιας κουβέντας και δοκιμάζοντας να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να επιχειρήσουμε όσο δύσκολο και αν είναι αυτές τις πρώτες ώρες, να αναζητήσουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, μια πρώτη γεύση για τη ταυτότητα αυτών που βήθησαν σήμερα στο πένθος ολόκληρη την Αμερική. Θα ήθελα να πω ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο να εντοπίσουμε ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που κάναν αυτές τις ενέργειες. Θα ξεκινούσα με το να αποκλείουμε λογικά ποιοι δεν μπορεί να είναι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, η οποία προϋποθέτει ότι έχει γίνει και μια δοκιμή. Με την έννοια ότι
οι τρομοκράτες έχουν περάσει όλες τις διαδικασίες επίβασης στο αεροπλάνο, τα συγκεκριμένες πτήσεις, πριν προχωρήσουν στην ενέργεια σήμερα. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα κάποιες μέρες πριν έχουν μπει στο αεροπλάνο, στη συγκεκριμένη πτήση, να δουν ποιες είναι οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται, να δουν αν μπορούν να τα παρακάμψουν και έτσι να βεβαιωθούν ότι την τελευταία στιγμή δεν θα κολλήσουν πουθενά. Μιλάτε για μια επιχείρηση με ιδιαίτερη οργάνωση, ιδιαίτερο σχέδιο και εκ του αποτελέσματος, όπως βλέπουμε, επιτυχεί όσο μακάβριο και αν είναι να λέγεται αυτή την ώρα, επιτυχεί για την πλευρά των τρομοκρατών. Μιλάμε λοιπόν για μια επιχείρηση την οποία, αν μεταφράζω καλά αυτό που υπενήσεστε, είναι ότι δεν θα μπορούσε να δοκιμάσει μια τρομοκρατική ομάδα ερασιτεχνική. Οπωσδήποτε. Έτσι. Οπωσδήποτε. Άρα, δια του αποκλεισμού των ερασιτεχνών, φτάνουμε σε αυτούς που θεωρείτε ως πιθανότερο να έκαναν ό,τι έκαναν απόψη. Ποιοι όμως είναι αυτοί? Τώρα, το δεύτερο στοιχείο είναι... Διότι στα διεθνή δημοσιογραφικά μέσα, και θα το ακούσατε κι εσείς και ο κύριος Αλιφαντής, υπάρχει πίσω από όλα απόψε η δαιμονική ή μη, εσείς πέστε μας, μορφή του Μπιν Λάντεν. Θα έρθω και στο Μπιν Λάντεν. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι το αεροπλάνο, τα αεροπλάνα αυτά τα ρίξανε στα κτίρια οι ίδιοι οι πιλότοι των εταιριών. Θα έχουμε, κύριε Κούτση, τη δυνατότητα ακριβώς αυτά να συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Θα πρέπει όμως να επιστρέψουμε στο στούντιο 1, να δώσω πάλι το λόγο στον Σταύρο το Θεοδωράκη. Σταύρο. Θα επαναλάβουμε βέβαια την επικοινωνία με τον Χρήστο Μαχαίρα συνέχεια. Να πάμε, Μαρία, στην εφημερίδα Το Καρφί. Έχεις κάτι σημαντικό? Ναι, έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής από το CNN. Μετέδωσε λοιπόν το αμερικανικό δίκτυο ότι οι αμερικανικές αρχές, χωρίς να αποκλείουν οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, δηλαδή να βρίσκεται πίσω από το χτύπημα ο Σαντάμ Χουσέιν ή οι παλαιστινιακές ομάδες, έχουν ισχυρές ενδείξεις ότι όντως οι τρομοκρατικές ενέργειες προέρχονται από τον Μπιν Λάντεν. Εκφράζονται με έντονο αποτροπιασμό πάντοτε οι αμερικανικές αρχές για τις προηγούμενες δηλώσεις των Ταλεμπάν ότι ο Μπιν Λάντεν ελέγχεται και δεν οργανώνει τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες. Χαρακτήρισαν τις δηλώσεις των Ταλεμπάν ικτρά ψέματα. Μάλιστα. Άλλωστε, αυτός ο άνθρωπος έχει δειχθεί από τους Αμερικανούς ως ο κυριότερος και σοβαρότερος εχθρός. Αν υπήρξε ένας εχθρός για τις ΗΠΑ, προσωποποιημένα είναι. Και θυμίζω ότι τον έχουν επιχειρήξει με 5 εκατομμύρια δολάρια, τον κυνηγούν περμάτια καρτέρα. Που έχει το στρατηγείο του. Μα πριν από λίγες μέρες και ο Τζορτζ Σένετ, ο Έλληνο-Αμερικανός αρχηγός της CIA, αλλά και ο Κόλιν Πάουελ είχαν δηλώσει, δεν έχουν περάσει λίγες εβδομάδες, που λέγανε ότι ο υπαριθμό ένας εχθρός της Αμερικής είναι ο Σάμα Μπιν Λάντεν. Μάλιστα. Λοιπόν, να βλέπουμε εικόνες από αυτό το γεγονός, το απερίγραπτο γεγονός που ταλαιπωρεί τον κόσμο όλο στις ΗΠΑ και να μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο Νίκο Κακαουνάκη, που είναι στην εφημερίδα του βέβαια, στο Καρφί. Νίκο, καλησπέρα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Σωρο Μαρία. Φαντάζομαι ότι κανείς ούτε εσύ μπορούσε να φανταστεί έστω κατά διάνοια ότι μπορούσε να πληγεί. Τι είμαι εγώ, πιο φαντασιόπληκτος είμαι εγώ και θα μπορούσε να φανταστώ το ίδιο πράγμα? Κανένα ανθρώπινο μυαλό δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτή η χώρα που παριστάνει την υπερδύναμη, ότι έχει προηγμένη τεχνολογία, ότι θα γελιοποιόταν στην παγκόσμια κοινή γνώμη, διότι αυτό έγινε σήμερα. Και τώρα αυτά που λέει τώρα το FBI, επί 5 ώρες, 6 ώρες παρακολουθούσε ο πλανήτης μια χώρα να γελιοποιείται. Η τεχνολογία της, οι μυστικές της υπηρεσίες, τα αντιπεραυλικά της, τα πάντα της. Τι κάθονται τώρα και κουβεντιάζουν, κάποιοι πάλι θα την πληρώσουν από εκεί, Σταύρο, και από εκεί, από κάτω και από πάνω. Γελιοποιηθήκαν οι άνθρωποι. Άπαντες. Επειδή πάνω απ' όλα είσαι καλός ρεπόρτερ, θα με πειράξεις. Δεν είμαι καλός ρεπόρτερ, δεν φτάνει χάρη που είναι Αμερική. Όχι στην Αμερική, γι' αυτό λέω, θα το προσγειώσω το ερώτημα στην Αθήνα. Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες για κινήσεις Αμερικανών είτε στην Ελλάδα είτε στις βάσεις, ούτε στα πελάγη. Ούτε είναι χεσμένοι. Ναι. Έχουν πάθει ένα τέτοιο στραπάτσιο, μια τέτοια γελιοποίηση, ναι, που κάθονται και παρακαλάνε τώρα την κάθε χώρα. Εδώ από χωρίων εις χωρίων ήταν ο Κοκκός την άλλη φορά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ από χώρα σε χώρα. Δεν ξέρω καν πού βρίσκεται.
αδειάζανε, λέει, το Λευκό Οίκο, άλλος, δηλαδή το Πεντάγωνο. Είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή αυτά που είδε ο πλανήτης να γίνονται στην Αμερική, Σταύρο και Μαρία, είναι τραγικά και συγχρόνως δραματικά, διότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι αντιαμερικάνος, που βγάλανε αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το πρόεδρο. Θα κρεμάσει, τι θα κρεμάσει. Όταν, κύριε, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω μιλήσει με πιλότους και μου είπαν οι πιλότοι, οι 3-4 πιλότοι, μου είπανε, Νίκο, αυτοί σκοτώσανε αμέσως μετά την απογείωση τους κυβερνήτες και πήρανε τα αεροπλάνα. Διότι κανένας κυβερνήτης... βέβαια. Κανένας κυβερνήτης δεν θα, κάτω από οποιαδήποτε απειλή... Θα το ρίχνε στη θάλασσα. Στον κρότα, θα το ρίχνε στη θάλασσα. Θα έκανε κάτι άλλο πέρα από το σπίτι. Τελείωνα αφού έβλεπε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν αυτοί είχαν εκπαιδευμένους πιλότους. Που σημαίνει, όποια τεχνολογία, όποια αντίπεινα, ό,τι και αν κάνουν αυτοί τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που έχει οργανωθεί τέτοιο πράγμα και πέρασε στην Αμερική από το Πεντάγωνο, ρίξανε αεροπλάνο στο Πεντάγωνο, ξενώσανε το Λευκό Οίκο, ρίξανε ένα αυτοκίνητο στο State Department, γελιοποιήσανε το σύμπαν, θα μπορεί αύριο το πρωί, είτε Λάντεν λέγεται, είτε ένας Παλαιστίνιος με σφεντόνα, είτε ένας κάποιος κακομοίρης από Φιλιππινέζος, ή άλλος κάτω Μαλέσιος ή από την Τακανίκα, θα μπορεί να αξιδετερώνει και να γελιοποιεί την τεχνολογία, διότι η τεχνολογία εκδικείται. Γι' αυτό εγώ βγάζω αύριο «Οργή Θεού». Ναι. Αυτή είναι ο τίτλος του καρφιού. Εκδικείται πλέον. Και ποιος την πληρώνει, Νίκο Καουνάκη, μάλλον... Ο λαός την πληρώνει. Αυτοί οι άμαχοι, 10.000, 15.000 και αύριο το βρει κάποιοι άλλοι. Μάλιστα. Και δεν αποκλείεται οι Αμερικάνοι, επειδή είναι λαός όριμος και δεν έζησε άλλη φορά τέτοια κατεδίωση, διότι είδε τώρα πέρα από κάθε φαντασία. Θα είναι και θα πέρα από τον κύριο Κλάρκ και ο άλλος αυτός ο μαύρος που πήγε στο Μεξικό και πήρε η καταιγίδα της Ερήμου. Όλοι αυτοί οι γελοί τύποι θα δουν αύριο το πρωί ότι δεν τους πιάνει πολύ ο παλικαρισμός και η αλαζονία και πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι υπάρχουν άνθρωποι κακώς, κάκιστα. Διότι δεν θέλουν τίποτα οι αθώοι που πήγαν να δουλέψουν εκεί. Ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Μάλιστα. Οι μικροί αποκτήσανε δύναμη με τα λεφτά των πρακτόρων των Αμερικάνων. Διότι αυτός ο μαλλιάς, ο γένιας, ναι, Αμερικάνος πράκτορας ήταν. Και δυστυχώς έχουμε παρενέργειες, Νίκο Κακαουνάκη και Σταύρο, ανά τον κόσμο. Βεβαίως όχι της έκτασης που είπαμε στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή επικρατεί χάος στους εθέρες χωρίς να θέλουμε να παρυποβάλλουμε. Ναι. Γιατί έχουν κοπεί οι πλήσεις. Πάρα πολλά αεροδρόμια έχουν κλείσει. Οι χώρες μία μετά την άλλη παίρνουν έκτακτα μέτρα. Οι πύργοι ελέγχου προσπαθούν να συντονίσουν την αέρια κίνηση. Και ρίξανε την οικονομία μας. Εμείς πρέπει να εκδώσουμε αύριο ταξιδιωτική οδηγία να μην ταξιδεύει κανένας στις ΗΠΑ. Αυτή είναι άχρηστη. Νίκο, ας κρατήσουμε όλη την ψυχραιμία μας. Θα τα πούμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες ξανά. Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου στην έκτακτη εκπομπή σήμερα. Φίλοι τηλεθεατές, μετά τα νέα, μετά το Βήμα, μετά την Καθημερινή, μετά το Καρφί, μετά το Associated Press, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην Ελευθεροτυπία. Ο διευθυντής της εφημερίδας Ελευθεροτυπία και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ο Σεραφείμ Φιντανίδης, θα πρέπει να μας ακούει αλλά και να μας βλέπει αυτή τη φορά. Έχουμε και οπτική σύνδεση. Κύριε Φιντανίδη, καλησπέρα. Αυτή τη δύσκολη και μακρά νύχτα. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, είναι ολονών. Γνωρίζετε την Αμερική, αγαπάτε μια Αμερική, έχετε γράψει κάτι υπέροχα κείμενα για την Αμερική. Το πιστεύατε? Είναι απλό. Όχι. Το πιστεύατε? Όχι. Νομίζω κανείς δεν το πίστευε. Κανείς δεν το πίστευε. Και θυμάμαι κάτι ωραίες βραδιές που περνάγαμε στον 100ο όροφο του Twin Tower με όλο το θέαμα της Νέας Υόρκης να ξεδιπλώνεται από κάτω μας και έμοιαζαν όλα τόσο ωραία, τόσο ήρεμα, τόσο ασφαλή. Μόνο μια φορά είχαμε διερωτηθεί, βρε παιδιά, αν πιάσει φωτιά εδώ πώς θα φύγουμε. Και σήμερα είδαμε αυτό το απίστευτο, αυτό το πράγμα που αν το είχαμε δει σε καμιά ταινία επιστημονικής φαντασίας θα λέγαμε τα παραλένετο, τα παραλένετο είναι. Και ξέρετε, σαν Έλληνας με πιάνει και ένα παράπονο. Εδώ μας έχουν κατηγορήσει ότι είμαστε η χώρα της τρομοκρατίας, ότι υποθάλπουμε τους τρομοκράτες. Ο κ. Μπέρν στάβαλε και με την εφημερίδα μας, ότι εμείς είμαστε. Και εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα και όχι μόνο τώρα. Σας θυμίζω εκείνη το φοβερό μακελιό με τους 160 τόσους νεκρούς στην Οκλαχώμα, τους νεκρούς, τους 4-5 και δεν ξέρω, 100 τραυματίες.
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα και πάρα πολλά έτσι μικρότερη σημασία και τα είχαν βάλει όλοι με εμάς. Ταξιδιωτικές οδηγίες, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, είμαστε τρομοκράτες. Και βλέπετε ότι αυτή η υπερδύναμη, η πιο ασφαλής χώρα του κόσμου υποτίθεται, πόσο ευάλωτη τελικά είναι, διότι υπάρχουν κάποιοι, άσχετα αν έχουν εγκληματικές ή άλλες διαθέσεις, που από τη στιγμή που θυσιάζουν, δεν υπολογίζουν τη ζωή τους, μπορούν να σμπαραλιάσουν ολόκληρα τα συστήματα ασφαλείας. Διότι περί αυτού πρόκειται. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο λόγο βέβαια να είναι οργισμένοι, θυσιάζουν τη ζωή τους. Μέχρι τώρα το είχαμε δει αλλιώς αυτό το φρικτό έργο, να παίρνουν ένα αυτοκίνητο και να πέφτουνε καμικάζι. Ακόμα και χθες στην Κωνσταντινούπολη έγινε. Τώρα η τεχνολογία του τρόμου έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, διότι η τεχνολογία δεν προχωράει μονόδρομα, είναι αμφίδρομη. Την παίρνουν και οι άλλοι και μαθαίνουν πάρα πολύ καλά να μάχονται όπως νομίζουν ότι μάχονται και φυσικά την πληρώνει ο αθώος κόσμος. Κύριε συνάδελφε, ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση? Δεν εννοώ απαραίτητα και ούτε προσπαθώ να βρούμε μαζί τον ένοχο, εδώ δεν μπορεί να το βρει η Αμερική, αλλά υπάρχουν κερδισμένοι? Η σκληρή, ας πούμε, της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής είναι κερδισμένη από αυτήν την ιστορία? Οι αντίπαλοι της Αμερικής ανά τον κόσμο είναι κερδισμένοι? Είναι κερδισμένη η Κίνα? Είναι κερδισμένη η Αφγανή ακραίη πολιτική? Και να, αν μου επιτρέπετε, στιγμή... κύριε Φιντανίδη, να συμπληρώσω κάτι στο ερώτημα του Σταύρου. Τι ήθελαν, τι επιδίωκαν, να χτυπήσουν την Αμερική, μήπως να προκαλέσουν μια παγκόσμια αναταραχή? Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει αναστατωθεί ολόκληρη η Φίλιος. Βεβαίως θύματα, πολλά θύματα μετρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο το αίσθημα ασφάλειας σε όλο τον κόσμο έχει τρωθεί. Κοιτάξτε, το τι έχουν ακριβώς στο μυαλό τους κανείς δεν το ξέρει, αλλά είναι προφανές ότι τουλάχιστον ήθελαν να πλήξουν την Αμερική με στην καρδιά της. Ναι. Ένα συμβολικό χτύπημα. Μόνο συμβολικό είναι. Μόνο συμβολικό είναι. Εδώ πέρα καταραίουν οι αγορές, καταραίει το δολάριο. Και σας θυμίζω και μετά τον πόλεμο του 1973 στη Μέση Ανατολή, όταν έγινε το εμπάρκο του πετρελαίου από τους Άραβες, που δεν ήταν καμία εγκληματική πράξη, δεν δίνανε πετρέλαιο. Θυμόσαστε τι είχε γίνει τότε. Πώς κατέρεαν πάλι οι αγορές, που ανέβαιναν στα ύψη τιμές του πετρελαίου, πώς υπέφεραν οι οικονομίες. Εδώ είναι η στιγμιωστή δύναμη αυτό που γίνεται σήμερα. Φοβόσαστε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια χιονοστιβάδα οικονομικών εξελίξεων αρνητικών? Κοιτάξτε, εκείνο που κυρίως φοβάμαι είναι το πώς θα αντιδράσουν τα γεράκια της Ουάσιγκτον. Βέβαια. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και ήταν πολύ εύστοχο αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος στην Βουλή, να μην φτάσουμε σε ψυχροπολεμική δαιμονοποίηση όλου του πλανήτη. Αυτό φοβάμαι. Και είναι γεγονός ότι όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι και λόγω ψυχολογίας και λόγω θρησκείας, αν θέλετε, δεν λογαριάζουν τη ζωή τους, μπορούμε να δούμε ακόμα πιο φρικτά πράγματα. Ναι. Οι μέρες, φαντάζομαι, οι επόμενες θα είναι εντελώς διαφορετικές από όλες αυτές που έχουν προηγηθεί. Πιστεύετε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, να το θέσω σε πιο αντικειμενική βάση, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί αυτή τη στιγμή να γύρει προς τη μεριά της ψυχραιμίας και να μην έχουμε σκληρές ενέργειες από την πλευρά της Αμερικής, πράγμα που θα διαταράξει ίσως τη ζωή σε όλο το πλανήτη? Νομίζω ότι μέσα στη φόρτιση αυτή και της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας και των στρατιωτικών, αλλά και της κοινής γνώμης στην Αμερική, είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλουν απόψεις οι Ευρωπαίοι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι και μέσα στους Ευρωπαίους υπάρχουν κάποιοι, γνωστοί και μη ξέρετε, οι οποίοι έχουν περίπου τις ίδιες αντιλήψεις. Το δείξαν στο Κόσοβο, ας πούμε. Βομβαρδίστε, σκοτώστε. Ναι. Παράπλευρες ζημιές, δεν είδα να υπάρχει αντίδραση σε αυτή την λογική. Τώρα, αν τρόμαξαν για τις συνέπειες που μπορεί να έχει και για τους ίδιους αυτή η σημερινή φοβερή εξέλιξη, αυτό χρειάζεται να βάλει το χέρι του, να σου πω. Υπάρχει και όσον αφορά την Ελλάδα, είναι ο τελευταίος τρόπος της αμάξης, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση η κοινή γνώμη στην Αμερική να ζητήσει
να από την κυβέρνησή του, από την ηγεσία του, να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το φαύλο κύκλο των χτυπημάτων και των αντιπίνων, ακριβώς φοβούμενοι ότι θα υπάρξει αργότερα ένα χειρότερο χτύπημα. Τέτοια πίεση υπάρχει περίπτωση να δεχθεί. Με χτυπήματα ή με κάποια πιο συνενετική πολιτική, να δουν επιτέλους τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή ή τι γίνεται στα Βαλκάνια. Δεν το ξέρω αυτό. Εκείνο που μπορώ να εικάσω βασίμως είναι ότι το σοκ που έχει υποστεί η αμερικανική γνώμη είναι απερίγραπτο. Είναι η πρώτη φορά που βομβαρδίζονται μέσα στη χώρα τους. Έτσι το Pearl Harbor ήταν πολύ μακριά. Χαβάη, στρατιωτική βάση ήταν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν βέβαια φοβερό το σοκ και τότε. Αλλά για σκεφτείτε να καταραίει το Twin Tower, να βομβαρδίζεται το Πεντάγωνο το ίδιο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν ξέρω στις ψυχές των Αμερικανών τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι έχουν παραλύσει οι άνθρωποι εκεί. Έχουν παραλύσει. Θα πάψουν να εμπιστεύονται πλέον την ηγεσία τους, η οποία σχεδίαζε αντιπεριβλητικά συστήματα με όλες τις άλλες συνέπειες, με πυρηνικές βόμβες, με αυτά, με εκείνα, με στόλους που τρέχει παντού, που βομβαρδίζουμε Βαγδάτες, πάμε στο Βιετνάμ, τα κάνουμε λίμπα. Και βλέπετε ότι όταν υπάρχει φρόνημα, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτοί που χτύπησαν είναι κοινοί εγκληματίες, από κάπου ξεκινάνε, από κάποιο γαμό το ξεκινάνε. Κάποια τυφλή πίστη τους οδηγούσε, λέτε. Κοιτάξτε, ξέρουμε τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή εδώ και 60 χρόνια. Ναι. Εδώ συνάδελφοι που πήγαν τελευταία στην Παλαιστίνη μου είπαν ότι αυτό που είδαμε αυτή τη φορά δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι. Σου λένε οι Παλαιστίνοι, δεν ξέρω αν το κάνανε οι Παλαιστίνοι, δεν νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω. Γιατί να λογαριάζουμε τη ζωή μας, γιατί κυρίως χαμένοι είμαστε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Παλιά έκαναν απλώς αεροπειρατείες, αν θυμόσαστε. Θα μας αποκαλύψετε σήμερα, κύριε Κιτανίδη. Σήμερα γίνονται φοβερά πράγματα. Μπαίνουν στο αεροπλάνο και σκοτώνονται και οι ίδιοι βέβαια. Δεν φυλάγονται. Αυτό πώς να τους πολεμήσεις αυτούς. Θα μας αποκαλύψετε το τίτλο της πρώτης έκδοσης εφημερίδας Ελευθεροτυπία για αύριο. Τώρα αυτά είναι λίγο πρόωρα. Α, δεν έχει ακόμα κλείσει. Αλλά να σας πω κάτι. Σε τέτοια γεγονότα, ό,τι και να πεις, λίγο είναι. Ναι. Λίγο είναι. Έχουμε παγώσει όλοι. Μάλιστα. Και για αυτό που συνέβη εκεί, τις χιλιάδες των νεκρών και για αυτά που φοβάμαι ότι θα έρθουν από αύριο. Μάλιστα. Μακάρι να βγω ψεύτης. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σεραφείμ Φιντανίδη, τον διευθυντή της Ελευθεροτυπίας και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, για αυτά που μας είπε. Πριν κλείσουμε τη δική μας συμμετοχή σε αυτή την έκτακτη εκπομπή και πριν παραδώσουμε στον Χρήστο Μαχαίρα και τον Γιάννη Λοβέρδο. Μια ακόμη πληροφορία από όσα μεταδίδει το CNN. Αναζητώντας οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί τώρα έγινε αυτό το χτύπημα, ανέφεραν ότι αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 28 χρόνια από τη συμφωνία του Camp David μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου και θυμίζουν ότι οι σκληροπυρηνικοί είχαν δηλώσει ότι δεν θα συγχωρήσουν ποτέ αυτή τη συμφωνία. Επίσης, αυτές τις μέρες δικάζονται 4 στελέχη, 4 πρωτοπαλίκαρα, στο πω έτσι, του Οσάμα Μπιν Λάντεν στην Αμερική για τα χτυπήματα στην Κένια και την Τανζανία και προσπαθούν να το συνδυάσουν μήπως ακριβώς αυτά τα δύο γεγονότα έχουν κάποια αξία, κάποια σημασία. Να κάνουμε την τελευταία για απόψε δική μας έξοδο και να συναντήσουμε τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, τον Γιώργο Κίρτσο, ο οποίος μας ακούει από τα γραφεία της εφημερίδας. Κύριε συνάδελφε, καλησπέρα από την Αγία Παρασκευή. Φαντάζομαι, έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Κίρτσο. Ναι, βεβαίως, σας ακούω. Κύριε Κίρτσο, φαντάζομαι ότι τα ερωτήματα και για σας είναι τα ίδια, μια τεράστια απορία για αυτό που συνέβη και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Αμερικής που πολύ φοβόμαστε ότι θα βλέπει παντού μόνο εχθρούς το επόμενο διάστημα. Ναι, δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε τέτοιο στα άκρα με αυτή την έννοια, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι εκτιμώ ότι το οικονομικό και διεθνοπολιτικό περιβάλλον θα γίνουν δυσμενέστερα και για τη χώρα μας. Για τη ΣΥΠΑ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον κόσμο στο σύνολό του και φυσικά και για την Ελλάδα. Δηλαδή θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν θα είναι δραματικές, αλλά θα είναι μετρήσιμες, είτε αυτές έχουν σχέση με το πετρέλαιο, είτε με τον τουρισμό, είτε με τις επενδύσεις, είτε με τον πληθωρισμό, είτε σε βάθος χρόνου και με τα οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Και φυσικά θα έχουμε και κάποια σκλήρινση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, μια σκλήρινση της εξωτερικής πολιτικής τους, η οποία θα μας δημιουργήσει και κάποια προβλήματα. Σίγουρα θα είμαστε με το πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη θα ακολουθήσει, λέτε, κύριε Κίρτσο? Αναγκαστικά θα ακολουθήσει, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Ιδιαίτερα αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια ισλαμική απειλή, μια τρομοκρατία που συνδέεται με το Ισλάμ, δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρώπη να διαφοροποιηθεί, αλλά από πουδήποτε και αν προέρχεται η απειλή της μαζικής τρομοκρατίας, σίγουρα αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα θα υπάρξει μια συσπήρωση γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η σκλήνηση μπορεί να έχει κάποια βαλκανική διάσταση, μπορεί να αναδείξει τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας για μια ακόμη φορά σε βάρος των καλώς εννοούμενων εθνικών συμφερόντων μας, μπορεί να προκαλέσει μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ή μια μεγαλύτερη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Δυστυχώς και ευτυχώς για μας βρισκόμαστε σε μια στρατηγική σημασία περιοχή, επομένως όλες αυτές οι αλλαγές θα γίνουν αισθητές και στην Ελλάδα, αλλά επαναλαμβάνω δεν προβλέπω μια καταστροφή, προβλέπω μια δυσκολία προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας απόψε αυτό το βράδυ. Έχετε καταλήξει για τις 3-4 λέξεις του μεγάλου τίτλου της πρώτης σελίδας του Ελεύθερου Τύπου? Ναι, νομίζω ότι γίνεται μια δημιουργική συζήτηση. Όχι, είναι από τα μεγάλα βράδια της δημοσιογραφίας, με την έννοια ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Βέβαια, δυστυχώς αυτό το ενδιαφέρον γίνεται με φόντο χιλιάδες νεκρούς από ό,τι φαίνεται και ένα δραματικό γεγονός. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε μια μορφή παγκόσμιου πολέμου. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μπορεί να μην υπάρχει, να μην μπορεί να κηρυχθεί αυτός ο πόλεμος και μπορεί να μην είναι αναγνωρίσιμος προς το παρόν ο αντίπαλος, αλλά φυσικά ο βασικός στόχος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δύση στο σύνολό της, και αυτό θα οδηγήσει σε μια μορφή παγκόσμιου πολέμου. Είτε αυτό είναι κατά της τρομοκρατίας, είτε αυτό είναι κατά της νέας τάξης, είτε αυτό είναι κατά ενός τρόπου ζωής τον οποίο έχουμε μάθει, αλλά φαίνεται είναι αμφισβητείται έμπρακτα από κάποιους άλλους. Κύριε Κύρτσο, κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην έκτακτη αυτή εκπομπή. Μαρία, θα πρέπει να παραδώσουμε την σκυτάλη στον Χρήστο Μαχαίρα και τον Γιάννη Λοβέρδο. Έχουν τους καλεσμένους τους. Θα συνεχίσει βέβαια η ΝΕΤ με όλα τα στοιχεία από την Αμερική. Συνεχή ροή τηλεγραφημάτων, εικόνων και πληροφοριών. Μια τελευταία πληροφορία. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης μιλάει για εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης θα διαρκέσουν περισσότερο από μία εβδομάδα. Από ό,τι πληροφορούμε και ο εκλεκτός συνάδελφος, ο Νικόλας Βουλέλης, στέλεχος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που γνωρίζει καλά την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, είναι ένας από τους συνομιλητές του Χρήστου Μαχαίρα και του Γιάννη Λοβέρδου. Λοιπόν, από την Μαρία Χούκλη και από μένα, καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ώρες και σίγουρα στις 10 η ώρα αύριο το βράδυ, εδώ από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Λοιπόν, η Σκυτάλη συναδέλφος. Χαιρετήσουμε λοιπόν τον Σταύρο Θαδωράκη και τη Μαρία Χούκλη. Εδώ στο στούντιο μαζί μας ήρθε ο Γιάννης Λοβέρδος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση μαζί με δύο γνωστούς διεθνολόγους, τον Αλέξανδρο Κούτσι και τον Στέλιο Αλφαντή, καθηγητές του Παντείου Πανεπιστημίου. Μαζί μας λοιπόν, νομίζω πολύτιμη η συνεισφορά του, λόγω της πολυετούς ενασχόλησής του με το ζήτημα του Μεσανατολικού, ένας γνωστός δημοσιογράφος, ο Διευθυντής Σύνταξης του Αθηναϊκού Πρακτορείου, ο Νικόλας Βουλέλης. Κύριε Βουλέλη, καλησπέρα. Παρακαλώ το σκηνοθέτη μας να μας δώσει στον αέρα τη σύνδεση με το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Καλησπέρα, κύριε Βουλέλη. Καλησπέρα. Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κρατώ μια φράση με την οποία έκλεισε τη σύντομη συνέντευξή του στο Σταύρο Θοδωράκη και στη Μαρία Χούκλη. Ο Γιώργος ο Κύρτσος είπε ότι ο εχθρός σε ένα σκηνικό που εκείνος το παρομοίαζε με έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, με έναν ακύρυφτο παγκόσμιο πόλεμο, ο εχθρός δεν είναι αναγνωρίσιμος. Πριν από λίγο εμείς εδώ με τους δύο διεθνολόγους της παρέας μας, για να ακριβολογώ, ο ένας πρόλαβε να μιλήσει, ο κύριος Κούτσης, ο κύριος Αλφαντής θα πάρει αμέσως μετά το λόγο, επιχειρούσαμε να προσδιορίσουμε αν είναι δυνατόν και δεν είναι παρακινδυνευμένο αυτές τις πρώτες ώρες την ταυτότητα των ανθρώπων που, όπως λέγαμε, βυθίσαν σήμερα στο πένθος ολόκληρη την Αμερική. Θα μπορούσατε να ρισκάρετε κάποια εκτίμηση? Νομίζω ότι με τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, οι ένοχοι θα μπορούσαν να είναι σε ολόκληρο το φάσμα. Από την αμερικανική άκρα δεξιά μέχρι οποιουσδήποτε χαρακτηρίζουν οι Αμερικανοί ισλαμιστές τρομοκράτες. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε με κανένα τρόπο
να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που θα οδηγούσε σε μια δαιμονοποίηση ιδιαίτερα λαούς, χώρες, θρησκείες κτλ. Ο κ. Κούτσης πάντως προηγουμένως, και δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε. Ναι, σας παρακολούθησα. Ναι, υποστήριζε ότι ήταν μια τόσο καλά οργανωμένη επιχείρηση, με ένα τόσο άψογα προφανώς καταστρωμένο επιτελικό σχέδιο, την οποία δεν θα μπορούσαν να την είχαν επιχειρήσει ερασιτέχνες. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για ερασιτέχνες, αυτό είναι σαφές. Νομίζω ότι μερικές φορές τον επαγγελματισμό μπορεί να τον υποκαθιστούν μερικά άλλα πράγματα. Ο φανατισμός. Δηλαδή, αν υπάρχει απόφαση σε ορισμένους ανθρώπους να θυσιαστούν για αυτό το οποίο πιστεύουν ότι είναι σωστό, ξεπερνούν πάρα πολλά πράγματα στα οποία υπερέχουν αυτοί που έχουν την τεχνολογία. Κύριε Μουλέλη, πάνω σε αυτό που είπατε για το να μην δαιμονοποιήσουμε τώρα λαούς, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα πια είναι οι λαοί. Το πρόβλημα είναι... Όχι μόνο λαούς, είπα χώρες, κόμματα, οργανώσεις και θρησκείες. Τώρα πια αυτός ο εχθρός δεν αποτελεί ούτε ένα οργανωμένο κράτος φυσικά, γι' αυτό και ο πόλεμος δεν γίνεται με οργανωμένα κράτη, ούτε ολόκληρους λαούς, ούτε φυσικά θρησκείες. Αποτελεί μικρές οργανώσεις ορισμένων φανατικών, οι οποίες μπορεί να αποτελούνται και από 10-15 άτομα, όχι παραπάνω. Και είναι τόσο ισχυρός εχθρός που μπορεί να πλήττει τη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, στην καρδιά του, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ άλλοτε στην αμερικανική ιστορία, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, τα πρόσθετα οργανώσεις... μάλιστα, κύριε Βουλέλη, και σχολιάστε και τα δύο, ότι αυτός ο εχθρός που περιγράφει ο Γιάννης Ελοβέρδρος, έχει και ένα άλλο στοιχείο που βάζει σε αυτή την τραγική επικαιρότητα, ότι αποδιαρθρώνει με τον τρόπο που χτυπά όλα τα συμβατικά συστήματα ασφαλείας. Πώς να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τη ζωή του? Δηλαδή, το στρατηγικό πλάνο κάθε στρατού ή κάθε εμπλεκόμενου σε μάχη είναι να σκοτώσει τον άλλο για να επιβιώσει εκείνος. Άρα έχουμε δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για μικρές ομάδες. Με ομάδες 10, 20 ή 30 ατόμων σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορούν να πετύχουν τέτοια αποτελέσματα. Είτε μιλάμε λοιπόν για οργανώσεις που έχουν κάποιες εκατοντάδες, με δικτύωση, με στελέχωση και νομίζω με διασυνδέσεις, και επαναλαμβάνω, το φάσμα πρέπει να είναι ευρύ για την αναζήτησή μας, από τη μια άκρη ως την άλλη, είτε μιλάμε για τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Δεν θα έλεγα με κανένα τρόπο ότι αυτή τη στιγμή είναι κάποιες οργανώσεις μικρές που ευθύνονται, γιατί εκείνο το οποίο θα προκύψει από αύριο μεθαύριο και φαίνεται ήδη, είναι ότι θα την πληρώσουν πάλι ενδεχομένως κάποιες χώρες, κάποια καθεστώτα, κάποιοι λαοί, κάποιες οργανώσεις. Η ακραία δεξιά του Ισραήλ βγήκε και είπε καιρός να ξεκαθαρίσουμε με τα τρομοκρατικά καθεστώτα, ξεκινώντας από την Παλαιστινιακή Αρχή. Κύριε Βουλέλη, έχει κάποιο σχόλιο, ο Στέλιος ο Αλιφαντής. Μπορεί να θεωρήσουν στόχο τον Καντάφη. Έχει κάποιο σχόλιο, έλεγα, ο Στέλιος ο Αλιφαντής, να του δώσουμε το λόγο, να τον βάλουμε και εκείνο στη συζήτησή μας. Επιχειρώντας σε αυτό τον πρώτο γύρο της κουβέντας μας, τον πολλωστό για να ακριβολογούμε, μια και ο ειδησιογραφικός απόψε μαραθώνιος έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Προσπαθώντας να δούμε όσο είναι δυνατόν ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι δράστες αυτού του τρομοκρατικού χτυπήματος. Θα συμφωνήσω με το πάνελ ότι πρέπει να είναι ευρύτατο αυτό το φάσμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αποκλείσουμε ούτε φονταμεταλιστές, ούτε ακραίες, παρακρατικές, ακροδεξιές οργανώσεις, όπως θέλετε και εκείνο το χτύπημα στην Οκλαχώμα που προήλθε από Αμερικανό. Εκείνο όμως που είναι απόλυτα βέβαιο είναι ότι υπάρχει υποδομή, υπάρχει οργάνωση. Υπήρξε και έγινε επιχείρηση η οποία μόνο αναλύοντας στοιχεία του στενού αστυνομικού ρεπορτάζ μπορούμε να καταλήξουμε ή να καταλήξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο προφίλ αυτής της οργάνωσης και αυτών των μέσων που χρησιμοποίησε. Είναι βέβαιο πάντως ότι όποιοι και αν έριξαν αυτά τα αεροπλάνα πρέπει σαφέστατα να ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους οδηγώντας τα πάνω σε αυτό. Αυτό δίνει ένα στοιχείο φανατισμού και ένα στοιχείο προσήλωσης. Αυτό δεν σημαίνει ίσως ότι ο πιλότος που αυτοκτονεί σε αυτή την αποστολή είναι το ίδιο ποιοτικά πολιτικά πράγμα με την υποδομή, την οργάνωση
που έστησε όλη αυτή την επιχείρηση. Συνεπώς έχουμε μια πολύπλοκη υπόθεση, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι παγκόσμια τραγωδία. Στις οποίες πτυχές μπορεί να μην μάθουμε και ποτέ αυτό, σε όλο το φάσμα. Εκείνο όμως που... Όπως δεν το μάθαμε ορισμένες φορές μέχρι σήμερα. Είπε ο κύριος Βουλέλης, οι οργανώσεις, εκατοντάδων ανθρώπων μπορεί να είναι. Μήπως όμως, αν μιλάμε για οργανώσεις εκατοντάδων ανθρώπων, θεωρώ πως αυτό είναι ένα χτύπημα το οποίο πρέπει να οργανώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό, θέλει πολύ χρόνο για να οργανωθεί. Αν έχουν μπει μέσα σε όλη αυτή τη λογική πολλοί άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν το FBI και η CIA που παρακολουθούν αυτούς με κάθε τρόπο χρόνια τώρα να μην πήραν μυρωδιά. Συνεπώς, δηλαδή, μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη και κρατικού μηχανισμού ή παρακρατικών οργανώσεων. Είναι πάλι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτώ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτώ. Και ολέγονται μονολογικό. Ακριβώς. Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι, όπως θα θυμάστε, το 1993 είχαμε στον ίδιο χώρο, δυστυχώς, είχαμε μια ακόμα επίθεση, η οποία ήταν βέβαια πολύ μικρότερη σημασία από ότι η σημερινή. Πάλι του World Trade Center είχαμε μια βομβιστική επίθεση, στην οποία είχε μάλιστα προειδοποιηθεί, όπως μάθουμε αργότερα, το FBI, αλλά δεν έδωσε σημασία για αυτή την επίθεση. Υπέθετα λοιπόν από το 1993 μέχρι τώρα ότι θα ήταν ακόμα πιο ευαίσθητοι οι Αμερικανικές υπηρεσίες στο να εντοπίζουν αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να απειλούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια τον ιστό της κοινωνίας και του συστήματος, έτσι, περί αυτού πρόκειται. Εγώ θα ήθελα, Γιάννη, πάντως να δοκιμάσουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που έβαλε προηγουμένως στην κουβέντα μας ο Νικόλας ο Βουλέλης και αναφέρουμε στη διάσταση των αντιπίνων. Στην διάσταση δηλαδή του ποιες θα είναι αυτές οι χώρες που, όπως εκείνος είπε, ή τα ανθρώπινα σύνολα θα υποστούν τη μήνη της υπερδύναμης. Θα ήθελα μάλιστα να το ρωτήσω και νομίζω ότι έχουμε πάλι τη δυνατότητα να συνδεθούμε μαζί του, μήπως αυτή τη φορά υπάρξει ένα νέο κυνήγι μαγισσών, το οποίο αυτή τη φορά θα διαθέτει και νομιμοποιητική βάση. Θα θυμίσω μάλιστα και στους τηλεθεατές μας ότι το Σουδάν βομβαρδίστηκε απλώς και μόνο με την υπόνοια ότι υπήρχε εκεί εργοστάσιο παραγωγής χημικών όπλων. Πράγμα το οποίο ουδέποτε επιβεβαιώθηκε. Αντιθέτως, φάνηκε ότι δεν ήταν καλή θέση. Ναι. Ο Νικόλας Βουλέλης λοιπόν, όταν λέει ότι υπάρχουν υποψήφιες χώρες δέκτες των αντιπίνων, σε ποιες αναφέρεται. Καταλαβαίνουμε όλοι μας, για παράδειγμα, ενδεχομένως τους Παλαιστίνους, και καταλαβαίνουμε σωστά. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος των Αμερικανών θα είναι, εάν ενισχυθούν οι υποψίες τους προς τον Μπεν Λάντεν, θα είναι το Αφγανιστάν. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο, θα είναι οποιαδήποτε σημεία του πλανήτη φιλοξενούν παλαιστινιακές ή αραβικές οργανώσεις ακραίων Ισλαμιστών. Είτε είναι η Λιβύη, με βάση τη λογική των Αμερικανών, δεν υπάρχουν αποδείξεις τέτοιες, είτε είναι το Ιράκ ή η Συρία ή οποιοδήποτε σημείο της γης. Πολύ σωστά υπενθυμίσατε ότι βομβάρδισαν το Σουδάν χωρίς λόγο και βομβάρδισαν και το Αφγανιστάν χωρίς να πετύχουν τίποτε. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή είναι η τεχνική πλευρά του ζητήματος. Υπάρχει μια ουσιαστική πλευρά. Αυτό είναι ένα κοσμοϊστορικό πλήγμα. Είναι μια καθοριστική καμπή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το οποίο θεωρείται και είναι ή είναι τρομοκρατία σήμερα στον κόσμο, πώς το βλέπουν οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, ο αναπτυγμένος κόσμος. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εάν αυτό δεν το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, αυτό που λέμε σήμερα αναπτυγμένος κόσμος, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις. Εάν δεν καταλάβουν δηλαδή ότι καταστάσεις όπως στη Μέση Ανατολή ή σε άλλα σημεία του πλανήτη εξαθλίωσης ή άκρας καταπίεσης και καταστολής, οι προληπτικές, για παράδειγμα, δολοφονίες Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς, προκαλούν μια οργή σε εκατομμύρια ανθρώπους, άρα μπορούν από αυτά τα εκατομμύρια να στρατολογηθούν κάποιοι αποφασισμένοι και έτοιμοι να πεθάνουν, στο όνομα δεν έχει σημασία αν είναι του Αλλάχ, του Βούδα ή του Χριστού, αλλά ότι υπάρχουν αυτοί οι αποφασισμένοι, εάν αυτό δεν το καταλάβουν οι αναπτυγμένες χώρες, θα έχουμε χειρότερα δείγματα. Και εγώ εύχομαι η οργή των ΗΠΑ, γιατί θα υπάρξει, να μην πέσει πάνω στους αθώους για μια ακόμη φορά. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Βουλέλη, ασφαλώς και αυτό που λέτε ισχύει, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, διότι, για παράδειγμα,
θα πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα νιώθουν καταπιεσμένοι και πάντα κάποιοι θα είναι, οι οποίοι θα είναι εκ των πραγμάτων καταπιεσμένοι, κάποιοι θα νιώθουν ότι είναι ρηγμένοι μέσα στο σύστημα. Δεν μιλάω για αυτούς που νιώθουν. Δεν μιλάω για αυτούς που νιώθουν. Δηλαδή για παράδειγμα τώρα με την εάν ας πούμε η Παλαιστίνη, ας πούμε διαμαρτύρονται, είναι η πρώτη φορά. Όσοι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα να παρακολουθείτε τα πράγματα, είναι η πρώτη φορά που η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική άσκουσε πίεση στο Ισραήλ. Για πρώτη φορά. Τώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι πίεση αυτή στο Ισραήλ. Θα έλεγα ιδιαίτερα από τη στιγμή που μπήκε ο Μπους στο Λευκό Οίκο, ότι άφησε να εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή χωρίς να παρέμβει καθόλου δραστικά προς την κατεύθυνση του Ισραήλ. Από τη στιγμή που δεν διακυβεύονταν τα ύψιστα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, ο Μπους ήταν ήσυχος. Ο Σαρόν καθάριζε στη Μέση Ανατολή. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν μερικά αντικειμενικά δεδομένα. Όταν λαοί ολόκληροι βρίσκονται σε εξαθλίωση, αυτό πρέπει να το δούμε, να το καταλάβουμε. Από εκεί γεννιούνται αυτοί που ονομάζονται εξτρεμιστές, ισλαμιστές, δολοφόνοι, εγκληματίες, τρομοκράτες κτλ. Κύριε Βουλέλη, είναι για να... τα καινούρια στοιχεία του κόσμου. Για να σας προβοκάρω λιγάκι, ναι. Να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μέρος του πλανήτη που επικροτεί το χτύπημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης? Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι και στην Ελλάδα. Δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς, αλλά υπάρχουν αρκετοί και στην Ελλάδα. Οι οποίοι φαντάζεστε ότι λένε τι? Με μια απλουστευτική λογική, ναι, λένε ότι ορίστε οι Αμερικανοί που έχουν κάνει τόσα κακά να γευτούν το κακό στην καρδιά της Μητρόπολης τους. Εγώ θα ήθελα να... Ο κύριος Κούτσης. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση που στάθηκε τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή ίσως μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τελικά οι τρομοκράτες προέρχονται από το χώρο αυτό. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να αποκλείσω το ενδεχόμενο οι τρομοκράτες να είναι Αμερικανοί. Όχι, εγώ το είπα εξ αρχής. Το φάσμα ξεκινά την αμερικανική ρατσιστική άκρα δεξιά. Σας θυμίζω την Οκλαχώμα και όλους αυτούς τους σαπρίμασεις που λένε, που πιστεύουν ότι η άρια φυλή είναι υπεράνω όλων και ότι οι άνθρωποι όπως ο Μπούς ή οι δημοκρατικοί είναι περίπου κομμουνιστές. Και ότι πρέπει να διαλύσουν και την Ομοσπονδία, την Αμερικανική Ομοσπονδία. Σαφώς. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να πω, ίσως να προσθέσω εδώ, είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι οργανώσεις στη Μέση Ανατολή δεν έχουν σαν κύριο εχθρό τους Αμερικανούς. Αλλά τους Εβραίους. Αλλά τους Ισραηλινούς. Το Ισραήλ. Και γι' αυτό στρέφονται κατά τους Ισραηλινούς ως επιτοπλίζουν αυτές τις βομβαρδιστικές και μικάζι επιθέσεις. Και η τρίτη διάσταση είναι η εξής. Τι κερδίζει μια τέτοια οργάνωση, αν είναι η Μέση Ανατολή και ας πούμε ακόμα και ο Μπιν Λάντεν? Τι θα κέρδιζε τη στιγμή τώρα που ο Μπιν Λάντεν τον στόχο του τον κερδίζει έμεσα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας είναι δυσαρεστημένη με την αμερικανική πολιτική και ο διάδοχος Αμπτάλλα είναι αποφασισμένος να ζητήσει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Σαουδική Αραβία? Αν ισχύει, κύριε Κούτσι, όμως, αν ισχύει αυτό που κυκλοφορεί σε όλα τα τηλεοπτικά τραπέζια και έχω και την αίσθηση ότι θα το διαβάσουμε αύριο σε πολλές έγκυρες αναλύσεις, ότι από αύριο αλλάζουν όσα ξέραμε ως δεδομένα, αυτό με άλλη λέξη λέγεται αποσταθεροποίηση. Και αποσταθεροποίηση του διεθνούς κοινικού. Αν λοιπόν αναρωτιέστε τι κερδίζει, δεν λέω ο Μπιν Λάντεν, ένας οποιοδήποτε τρομοκράτης έχει ένα σαφές πολιτικό όφελος. Αφιβάλλεται ότι ο αρχιτέκτονας, ο εγκέφαλος όλης αυτής της υπόθεσης τώρα θα είναι πανευθυγής. Οπωσδήποτε. Έτσι. Οπωσδήποτε. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι τους τελευταίους μήνες η αμερικανική επιρροή στη Μέση Ανατολή έχει υποστεί μια παραγμή. Ναι. Ένα σοβαρό πλήγμα. Ναι. Ένας τρομοκράτης λοιπόν της Μέσης Ανατολής να πλήξει τώρα την Αμερική και να της δώσει τη δυνατότητα να επανέλθει θα ήταν τρέλα. Μπορεί να μην το βλέπει όμως έτσι. Μπορεί να βλέπει περισσότερο ότι είναι το μίσος τέτοιο για τους Αμερικανούς, ώστε πλήττοντας το κύρος και το γόητρο της Αμερικής στο κέντρο, στην καρδιά της Αμερικανικής Μητρόπολης, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο γι' αυτόν απόλαυση, μεγαλύτερη ικανοποίηση γι' αυτόν. Και επίσης δεν υπάρχει και μεγαλύτερο εκπεμπόμενο συμβολισμός. Δηλαδή χτυπάς στην καρδιά του καπιταλισμού, χτυπάς στην καρδιά της Αμερικανικής ισχύως. Στρατιωτικής υπερδύναμης. Διότι οι δίδυμοι πύργοι του World Trade Center ήταν η καρδιά του αμερικανικού καπιταλισμού, το σύμβολο του αμερικανικού καπιταλισμού, το πεντάγωνο είναι το σύμβολο της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως. Έτσι. Το να πλήττεται το αμερικανικό πεντάγωνο, το κέντρο δηλαδή της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης στον κόσμο,
Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για τον οποίο το σχεδίασε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της απόψινής συζήτησής μας, αυτής της απόπειρας δεύτερης ανάγνωσης των γεγονότων, εδώ στο κεντρικό στούντιο της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης. Ο Γιάννης Λοβέρδος και ο Χρήστος Μαχαίρας μαζί με τους διεθνολόγους, τον Αλέξανδρο Κούτσι και τον Στέλιο Αλφαντή μαζί μας και ο Διευθυντής Σύνταξης του Εθνικού Πρακτορείου, ο Νικόλας Βουλέλης. Θα πρέπει όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους από το Studio 1, στη Σοφία Τζιλιγιάννη και στον Τάκη τον Σπυλιόπουλο, για μια σύνοψη της σημερινής τραγικής ημέρας, αλλά και για ό,τι νεότερο έχει προκύψει. Να Σοφία. Πούμε πρώτα απ' όλα το τελευταίο στοιχείο που μας έρχεται πλέον από τη Νέα Υόρκη, είναι ότι δύο υποστηρικτικά κτίρια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, το κτίριο 5 και το κτίριο 7, φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα. Νωρίτερα το CNN μετέθηκε ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει το κτίριο 7. Πάντως σίγουρα όλοι περιμένουν ότι δεν τελειώνει εκεί η καταστροφή. Τάκη, να θυμίσουμε ότι άρχισε στις 4:45 ώρα Ελλάδος η επίθεση αυτή. Με ένα αεροσκάφος που προσέκρουσε σε έναν από τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, δημιουργώντας μια τεράστια τρύπα στην πρόσωψη. Πυκνός καπνός έβγαινε και ήταν δεδομένο ότι υπήρχαν πολλοί εγκλωβισμένοι και σίγουρα υπήρχαν πολλοί νεκροί. Το θέμα είναι ότι αμέσως λίγα λεπτά αργότερα, περίπου 20 λεπτά αργότερα, εμπρόδειτη, μάλιστα η δημόσια τηλεόραση ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα, είχε ζωντανή μετάδοση, είδαμε ένα δεύτερο αεροπλάνο, ένα επίσης μεγάλο επιβατικό αεροπλάνο, ένα Boeing 757, να χτυπάει το δεύτερο πύργο. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που δόθηκε επίσημα, υπήρχαν 6 νεκροί. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέγεται απολογισμός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας, οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης εκτιμούν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα 24ωρο, δηλαδή χοντρικά αύριο το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, για να έχουμε με καλή προσέγγιση έναν αριθμό των νεκρών, οι οποίοι εκτιμώνται σε αρκετές χιλιάδες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν από πηγές του Υπουργείου Άμυνας, συγκεκριμένα στο τηλεγράφημα που έχω μπροστά μου. Να πούμε επίσης από τη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης μιλά για χιλιάδες νεκρούς, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Fox ανέφερε τον αριθμό 10.000, μιλώντας πάντα μόνο για τα δίδυμα κτίρια του World Trade Center στη Νέα Υόρκη. Να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Τζουλιάνη, τουλάχιστον 600 πολίτες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε πριν από περίπου 45 λεπτά που ήρθε το τηλεγράφημα και 150 από αυτούς φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα. Επίσης, πάλι σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υπάρχουν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι, ζωντανοί πολίτες εγκλωβισμένοι μέσα στα ερείπια των δίδυμων πύργων, και ότι η επιχείρηση για τον αποκλωβισμό τους θα διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ήδη 2.000 μέλη σωστικών συνεργείων βρίσκονται στην περιοχή, όπου έχουν σοριαστεί οι δίδυμοι ουρανοξύστες. Να πούμε ότι μετά το διπλό χτύπημα στο World Trade Center στη Νέα Υόρκη, ακολούθησε επίσης χτύπημα με αεροπλάνο, επιβατικό αεροπλάνο, στο Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο πήρε φωτιά και κατέρευσε ένα τμήμα του κτηρίου. Από εκεί δεν έχουμε πληροφορίες, κυρίες και κύριοι. Η Ουάσιγκτον δεν μας έχει δώσει ακόμη πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων. Όπως και τα πλάνα που είδαμε από το Αμερικανικό Πεντάγωνο ήταν ελάχιστα σε σχέση με αυτά που μεταδόθηκαν από τους δίδυμους πύργους. Και προφανώς υπάρχει μια σκοπιμότητα. Αυτό το οποίο επίσης γνωρίζουμε είναι ότι 4 πτήσεις, 2 της American Airlines, 1 της United και 1 ακόμη η οποία δεν έχει αναγνωριστεί εξ όσων γνωρίζω, 4 επιβατικές πτήσεις είχαν συνολικά 266 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, και είναι όλοι νεκροί. Επίσης έχει πέσει ένα ακόμη αεροπλάνο στην Πενσιλβάνια, στη Δυτική Πενσιλβάνια, επίσης με αρκετούς επιβάτες και πλήρωμα. Και αυτό, όπως είπε ένας επιβάτης, περίπου 20 λεπτά πριν τη συντριβή του αεροσκάφους, είχε καταληφθεί από αεροπειρατές. Ο επιβάτης κλείστηκε στην τουαλέτα του αεροσκάφους και επικοινώνησε με το κινητό του και είπε ότι έχει καταληφθεί από αεροπειρατές. Αυτή ήταν και η πρώτη πληροφορία μέσω του CNN που επιβεβαίωνε τη θεωρία των Αμερικανικών αρχών ότι επρόκειτο για αεροπειρατείες. Διότι καμία άλλη απόδειξη δεν υπήρχε, ήταν απλώς το μόνο λογικό συμπέρασμα. Θα ήθελα να προτείνω να δούμε λίγο τις εικόνες που μεταδίδει τώρα το CNN και να ακούσουμε την κυρία Βίκη Δρόσου, τη μεταφράστριά μας. Εδώ έχουμε λοιπόν το Long Island, είναι η εικόνα του Long Island και μιλάει ο Τόμ Σουάζι, ο δήμαρχος
της πόλης του Γκλένκοβ και μας λέει τι κάνει το Γκλένκοβ για να υποστηρίξει τις σωστικές διασωστικές προσπάθειες στο Μανχάταν. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ήδη εκενώσει 1.200 ανθρώπους από εκεί και τους έχουμε φέρει στο νησί, τους μισούς. Και τώρα μας ζήτησε ο Επίτροπος Κιάριγκ να μεταφέρουμε γιατρούς, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες στο Μανχάταν, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ανακουφίσουν τους εξαντλημένους γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι δουλεύουν από πολλές ώρες στο Μανχάταν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι και οι οποίοι πρέπει κάπου να απευθυνθούν, γνωρίζουν πού ακριβώς πρέπει να απευθυνθούν, σε τι αριθμούς, πού να πάνε, εάν είναι θελοντές, γιατροί ή νοσοκόμοι, νοσηλευτές. Όσο βλέπουμε εμείς τις εικόνες αυτού του εφιαλτικού σκηνικού από τη Νέα Υόρκη, θα μεταφερθούμε στην Αμερικανική Πρωτεύουσα, στη Ουάσιγκτον. Έχουμε τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Απόκη, στο τηλέφωνο, να δούμε αν έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε περισσότερο τι έχει συμβεί. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σας. Πολλές νεότερες πληροφορίες δεν έχουμε σχετικά με το ποιος ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις ή για τον αριθμό των νεκρών. Συνεχίζουν να έρχονται πολύ λίγες πληροφορίες, γιατί είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος της επίθεσης που δέχτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ακόμα οι αρχές παλεύουν για να βάλουν μία τάξη στην όλη διαδικασία και να μπορέσουν να αρχίσουν να δίνουν συγκεκριμένες και εξακριβωμένες πληροφορίες για το μέγεθος της ανθρώπινης ζωής που έχει χαθεί και επίσης για το μέγεθος των ζημιών. Θα πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο το τηλεοπτικό δίκτυο NBC μετέδωσε ότι η σύζυγος του δικηγόρου του Ομοσπονδιακού, ο οποίος εκπροσωπεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μπάρμπαρα Όλσον, βρισκόταν στο αεροπλάνο που έγινε αεροπειρατεία και μετά οδηγήθηκε και καταρρίφθηκε στο Πεντάγωνο, χτύπησε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Πρόλαβε λίγο πριν από τη σύγκρουση να πάρει με το κινητό της τηλέφωνο μέσα από το αεροπλάνο τον σύζυγό της και να του πει τη φράση «Δεν θα το πιστέψεις, αλλά μόλις έγινε αεροπειρατεία στο αεροπλάνο». Και αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που άκουσε ο κύριος Όλσον από τη σύζυγό του πρωτού γίνει η εκοφαντική έκρηξη που χτύπησε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, μας είπες ότι η ροή των πληροφοριών γίνεται με το σταγονόμετρο. Διαβάζουμε εδώ στα τηλεγραφήματα που έρχονται, έχουμε συνεχή ροή τηλεγραφημάτων, ότι γενικώς υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας στο πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, τον κατηγορούν ότι δεν έχει επιστρέψει στη Ουάσιγκτον. Είναι ένα θέμα που ακούγεται, σχολιάζεται στις ΗΠΑ. Όχι, νομίζω αυτά είναι βιαστικές εκτιμήσεις, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μεταδίδονται από τα πρακτορία και από διάφορους συναδέλφους που προσπαθούν να δώσουν κάποιες πληροφορίες όταν υπάρχει ένα κενό πληροφοριών. Θα πρέπει να σημειώσω επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με το Air Force One μόλις απογειώθηκε από την στρατιωτική βάση της Νεμπράσκα και βρίσκεται στον αέρα με κατεύθυνση. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, μια σύντομη απάντηση. Δημήτρη, μας πιέζει ο χρόνος και δεν ξέρω η Σοφία αν έχει να προσθέσει κάτι. Υπάρχει η μοναδική εκτίμηση που έχει έρθει εδώ, είναι από τις αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης που μιλούν με μια πρώτη προσέγγιση για 10.000 νεκρούς. Άλλες εκτιμήσεις κυκλοφορούν στις ΗΠΑ. Αυτή είναι η πιο έγκυρη εκτίμηση που υπάρχει, αλλά πολλοί μιλούν για πολύ περισσότερους νεκρούς, ότι διαρκώς θα ανεβαίνει όσο περνούν οι ώρες ο αριθμός των νεκρών. Κυρίες και κύριοι, τα νέα δεν είναι καλά. Εάν μιλάμε για πολύ περισσότερους ακόμη, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Απόκη. Θα συνδεθούμε και πάλι με το στούντιο 2 της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, Χρήστος Μαχαίρας και Γιάννης Λοβέρδης. Έχω την εντύπωση, αν όντως μιλάμε για τόσους πολλούς νεκρούς, πέστε μου και αν κάνω λάθος, είναι απολογισμός ενός πολέμου, έτσι. Μπορούσαν τόσοι νεκροί να ήταν σε ένα ολόκληρο πόλεμο. Υπήρξαν πόλεμοι με λιγότερους νεκρούς ή κοινωνικές επαναστάσεις που αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι δεν είχαν τόσα θύματα. Αν μιλάμε για 10 με 15.000 νεκρούς, που δεν αποκλείεται από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί συγκλίνουν τώρα οι πληροφορίες, τότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών, έτσι. Αυτό είναι ίσως μια πρώτη διαπίστωση. Και όλοι θύματα του αμάχου πληθυσμού. Είναι μια πρώτη διαπίστωση σε σχέση με τις συνέπειες αυτής της επίθεσης. Υπάρχουν πολλά καινούρια δεδομένα. Το πρώτο και το πιο προφανές είναι καινούρια δεδομένα για την εσωτερική πολιτική τάξη των ΗΠΑ. Η εσωτερική πολιτική, έχουμε μια κατάρρευση των συστημάτων ασφάλειας στο να προβλέψουν, να αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν αυτό το γεγονός. Και φυσικά έχουμε ένα τεράστιο εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα
και για τον πρόεδρο Μπους και για την κυβέρνησή του. Και το οποίο κρίνεται ότι προσωπείται στον Μπους έτσι και των πραγμάτων. Είναι προεδρικό το σύστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν ηγέτη και έχουμε και ένα τεράστιο ζήτημα πώς ο πρόεδρος Μπους θα βγει από αυτό το εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και τι καινούργιες εσωτερικές ισορροπίες και στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα αλλά και στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών θα προκύψουν. Αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη, ένα πρώτο μεγάλο ζήτημα. Και ένα μεγάλο πλήγμα θα προσέθετα, Στέλιο, αν συμφωνείς, στο ίδιο το κύρος της υπερδύναμης. Το κύρος το οποίο τελικά είχε πληγωθεί όχι ανεπανόρθωτα όπως αποδείχθηκε με την περιπέτεια την εκλογική. Ακριβώς. Και ήταν ένα μικρό επεισόδιο, πάνω σε αυτό που λέτε, αισθάνομαι, και πες να μου κάνω λάθος, ότι ο πρόεδρος Μπους κάθε μέρα που θα περνάει και δεν κάνει τίποτα, θα νιώθει να μεγαλώνει η οργή των Αμερικανών εναντίον του και εναντίον του, έτσι. Γιατί θα προσωποποιεί όλη αυτή την ανικανότητα, γιατί οι Αμερικανοί θα λένε υπάρχει μια ανικανότητα σε αυτό, έτσι. Και θα προσωποποιείται στο πρόσωπό του. Μήπως αυτή η οργή, μήπως αυτή η πίεση που θα δέχεται τον υποχρεώσει να κάνει κάποιες σπασμωδικές ενέργειες, κάποιες υπερβολές. Ωστόσο πρέπει να δούμε ότι η δήλωση του πρόεδρου Μπους που είδαμε και μεταδώσαμε ήταν μια πολύ συγκρατημένη δήλωση. Μίλησε σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, μίλησε για μια σαν πρώτη προτεραιότητα πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Συνεπώς αυτό πρέπει να εκφράζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κρατικός μηχανισμός αναζητούν από πού προήλθε όλο αυτό το... όλη αυτή η παγκόσμια, θα ήθελα να τονίσω, τραγωδία. Και κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να περιμένουμε ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, Γιάννη, ότι η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών πρωτίστως θα είναι μια αντίδραση βεβαίως εσωτερικής πολιτικής, αλλά και διεθνούς κύρους. Και άρα χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να αποκαταστήσει το κύρος της. Να αποκαταστήσει το κύρος και να δούνε αυτό που βλέπουμε σε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες όπως ο Μπλερ. Την δαιμονοποίηση, να την πούμε, την ανακάλυψη μιας παγκόσμιας σταυροφορίας για ένα πραγματικό πρόβλημα ίσως, αλλά πάντως χρειάζεται ένας ορατός εχθρός ή τουλάχιστον η περιγραφή του, το περίγραμμά του για να... Αναζητούμε λοιπόν, πριν να δώσουμε το λόγο Γιάννη στον κύριο Κούτσε, τον οποίο τον έχουμε δική στην αλήθεια, και επειδή οφείλουμε σε λίγο να απελευθερώσουμε τον Νικόλα τον Βουλέλη για να δουλέψει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, να ζητήσουμε το σχόλιο του για αυτό ακριβώς που συζητάμε. Ο Γιάννης Ολοβέρδος μαζί με τον Στέλιο τον Αλιφαντή άνοιξαν έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θαρρό και τον ίσως πιο προσπελάσιμο δημοσιογραφικά αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των εκτιμήσεων, κύκλο των συνεπειών. Να δοκιμάσουμε λοιπόν να δούμε τις συνέπειες, μια και η ροή των πληροφοριών κάπου διακόπτηκε. Το θέμα της ταυτότητας των δραστών δεν νομίζω ότι μπορούμε περισσότερο να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε στοιχεία. Ας δούμε λοιπόν το θέμα των συνεπειών. Ο Στέλιος Αλιφαντής μίλησε για σημαντικότατες επιπτώσεις στην εσωτερική πολιτική ζωή των ΗΠΑ. Για κλειδονισμό στο πολιτικό σύστημα, αν προσέχετε κάποιος άλλος, θα συμφωνούσατε? Νομίζω ότι, όπως σας είπα και πριν, αυτή η επιδρομή, αυτό το πλήγμα θα σημάνει μια καθοριστική καμπή για τις ΗΠΑ. Βλέπω περισσότερο τις αλλαγές στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό νομίζω ότι ο Μπους θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο από ότι ενδεχομένως ο προηγούμενος, ο προκάτοχός του, στο να αντιμετωπίσει μια πολύ βαθιά αμφισβήτηση και θα έλεγα και ένα κλονισμό ακόμα και θεσμών. Γιατί αυτός ο κλονισμός της παντοδυναμίας των ΗΠΑ σίγουρα θα έχει μία αντανάκλαση στο εσωτερικό. Όμως νομίζω ότι στο εξωτερικό θα είναι οι πολύ πιο σημαντικές συνέπειες. Μία πάρα πολύ σοβαρή αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δούμε, θα έλεγα, τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία αυτής της πολιτικής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει. Πάντως μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είχαμε συνηθίσει τους δημοκρατικούς στο ρόλο των παρεμβατικών και τους ρεπουμπλικάνους σε ένα ρόλο απομονωτισμού. Εγκαινιάζοντας την προεδρική θητεία του, ο Μπους, θα θυμάστε ότι εξέφραζε τη μέση δυσφορία τι θέλουμε και στέλνουμε τα παιδιά μας στα Βαλκάνια. Δηλαδή φαινόταν να υπάρχει μια κίνηση επιστροφής στο ασφαλές κέλυφος της υπερδύναμης. Μπορεί σήμερα να φαίνεται αστείο το ασφαλές, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες γυρνούσαν σε μια εποχή απομονωτισμού. Λέτε ότι αυτή η εξέλιξη θα
ότι συνεπάγεται εξαγωγή στρατιωτικής ισχύως. Σαφώς, και θα έλεγα ότι και στο παρελθόν οι Ρεπουμπλικανοί δεν ήταν μόνο ενάντια στις επεμβάσεις ή τις παρεμβάσεις. Όπου ακολούθησαν ή όπου πρωτοστάτησαν σε επεμβάσεις, πολλές φορές ήταν πολύ σκληρότεροι από τους δημοκρατικούς. Νομίζω ότι τώρα η ριζική αυτή αλλαγή περιλαμβάνει ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα των Ρεπουμπλικανών. Κύριε Βουλέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα σε ό,τι κάνουν? Δεν σας άκουσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη σας, επιδείξει αλληλεγγύη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό είναι σαφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει διεθνώς μέχρι στιγμής παρά μόνο συμπληρωματικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια, θα έλεγα ότι είναι μια σοβαρή υπόμνηση. Δυστυχώς, για μας, για όλους μας, δηλαδή εδώ και για την Ελλάδα, έτσι. Διότι και αυτό θα καθορίσει εν πολλής και την δική μας πολιτική και τη δική μας στάση στο διεθνές γείγνες, έτσι. Ναι, λέω δυστυχώς βέβαια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε εδώ και πολλά χρόνια να έχει διαμορφώσει λίγο περισσότερο, δεν είμαι πολύ απαιτητικός, μια αυτόνομη κατά κάποιο τρόπο εξωτερική πολιτική, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε στα Βαλκάνια και λειτουργεί και σήμερα ακόμα στη Μέση Ανατολή, δείχνει ότι δεν είναι ακόμα όριμη. Η ίδια συνειδητά επιθυμεί και διαλέγει το ρόλο της συμπληρωματικής δύναμης, δίνοντας πάντοτε την προτεραιότητα, τον ηγεμονικό ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε και αύριο και τι θα αποφασίσουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών που συνέρχονται εκτάκτως, οι Υπουργοί Εξωτερικών των 15. Να πούμε ότι αναμένουμε εντός ολίγου διάγγελμα του Πρόεδρου Μπους, το οποίο προφανώς θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε. Που είναι και πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει κάτι να πει στους Αμερικάνους. Τον περιμένουν με μεγάλη αγωνία, τον περιμένει η Αμερικάνικη κοινή γνώμη. Πρέπει να δώσει μια απάντηση. Πρέπει να κατευνάσει κάπως την οργή τους και την ανησυχία τους και το φόβο. Διότι πλέον, επειδή γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η Αμερικάνικη κοινωνία κατά κάποιο τρόπο, ξέρουμε ότι πλέον ο μέσος Αμερικάνος πρέπει να έχει καταληφθεί και από ένα φόβο, ένα πανικό, μια ανασφάλεια, μη τι άλλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κούτσι? Σίγουρα. Θα ήθελα να προσθέσω 2-3 άλλες παραμέτρους για τις επιπτώσεις και ειδικά στον εσωτερικό χώρο της Αμερικής. Πρώτον, μην ξεχνάμε ότι του χρόνου 2002 έχουμε εκλογές για τα μέλη του Κογκρέσου. Να. Και αυτή θα είναι μια οπωσδήποτε με επίπτωση που θα εκφραστεί στις εκλογές και ίσως αλλάξει και τις ισορροπίες δυνάμεων στο Κογκρέσο. Ούτως ή άλλως είναι οριακές. Που είναι οριακές. Το δεύτερο... Ανανεώνεται και το 1/3 της Ρωσίας, όχι μόνο εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι σίγουρα από εδώ και πέρα τα μέτρα ασφάλειας στα αεροδρόμια και στα κέντρα διακίνησης πολιτών θα είναι πολύ πιο αυστηρά, με αποτέλεσμα με κάποιο αποτέλεσμα να επηρεάσει και την δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε μια φάση όπου υπάρχει έντονο οικονομικό πρόβλημα στην Αμερική σήμερα. Σωστό και αυτό.